Συνάδελφοι εργαζόμενοι, γονείς των μαθητών μας, το τελευταίο διάστημα οι εκπαιδευτικοί δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας για ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν που δεν θα τους διαχωρίζει, θα παρέχει ενιαία γνώση, θα τους μορφώνει και δεν θα τους εξοντώνει. Κανείς πλέον δεν έχει αμφιβολία ότι το σχέδιο της κυβερνητικής πολιτικής που ντύνεται με έβυχες λέξεις όπως αναβάθμιση του σχολείου, υποστήριξη του εκπαιδευτικού, αξιολόγηση της σχολικής μονάδας δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμα βαθύτερη ταξική κατηγοριοποίηση και διαφοροποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών από την παραπέρα υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων. Για την πλειονότητα των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών, η επέκταση της επιχειρηματικής ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας του σχολείου που θέλει τους γονείς και τους μαθητές πελάτες και τους εκπαιδευτικούς με σχημένο το κεφάλι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τη ρότα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εντείνει την αντιεκπαιδευτική πολιτική που αντιμετωπίζει την μόρφωση των νέων ως εμπόρευμα και τη δημόσια εκπαίδευση ως κόστος. Ευθυγραμμίζεται και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΑ και τις απαιτήσεις του ΣΕΒ. Το πόσο κάλπικα είναι τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης αναφορικά με την αγωνία της για την καλυτέρευση της εκπαίδευσης φάνηκε στα πλημμυρισμένα σχολεία της Φιλαδέλφειας, του Μενιδίου και αλλού. Βούλεξε στη λάσπη η διαχρονική πολιτική της εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών από όλες τις κυβερνήσεις. 600 είναι τα κοντέινερ στα οποία στριμώχνονται 25 και 27 μαθητές πρίκα της προηγούμενης κυβέρνησης στη σημερινή. Στο πλαίσιο των περικοπών και την ελαχιστοποίηση του κόστους της εκπαίδευσης, το τελευταίο διάστημα προωθούνται συγχωνεύσεις σε πάνω από 1.000 σχολεία. Με αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας προσπαθεί να καλύψει τα κενά σε όλη την Ελλάδα, σε εκπαιδευτικούς κυρίως ειδικοτήτων. Εκατοντάδες είναι τα σχολεία που δεν λειτουργούν τα ολοήτμερα τμήματα. Ρωτάμε από το βήμα της σημερινής συγκέντρωσης στο Υπουργείο Παιδείας πώς αξιολογεί τη δική της ευθύνη για το περιστατικό σήμερα το πρωί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πηλαίας που έπεσε ολόκληρο ταβάνι και ευτυχώς η δασκάλα πρόλαβε να βγάλει τους μαθητές από την αίθουσα, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για τραγωδία. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάρουν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, να ικανοποιήσουν τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα που παλεύουν όλο αυτό το διάστημα τα σωματεία των εκπαιδευτικών μαζί με τους γονείς και τους μαθητές. 15 μαθητές ανατάξει, μέτρα για την καθαριότητα των σχολείων, αρέωση των μαθητών στα μέσα μεταφοράς από και προς τα σχολεία, μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικά μέτρα για την κάλυψη των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που οξύνθηκαν μέσα στην πανδημία και φυσικά ενίσχυση εδώ και τώρα του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις υγειονομικών, επίταξη του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα υγείας. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας, παρά τις απελές και τα κάθε είδος τυχνάσματα για να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να σιωπήσουν, να σκύψουν το κεφάλι. Κυβέρνηση και Υπουργείο στριμώχτηκαν με τους αγώνες μας από την τεράστια αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε όλες τις προηγούμενες μέρες από τα εργατικά συνδικάτα και γονείς. Είναι σημαντική η συμμετοχή των εργατικών συνδικάτων στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 11ου-11ου. Η προσπάθεια να μπει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, να βγάλουν εκτός νόμου το δικαίωμά μας να απεργούμε,
να διαμαρτυρόμαστε, να διαδηλώνουμε, να οργανωνόμαστε στα σωματεία μας, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Οι εκπαιδευτικοί νιώσαμε στο πετσί μας με τις αλλεπάλληλες δικαστικές προσφυγές, τις απειλές και την τρομοκρατία, όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει χτιστεί από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε από τους πρώτους κλάδους που βιώσαμε την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Από την ίδια την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε ότι είναι μονόδρομος ο νόμος έκτρωμα να μην εφαρμοστεί, να μείνει στα χαρτιά. Μαζί με όλα τα συνδικάτα θα δώσουμε αυτή τη μάχη το επόμενο διάστημα. Είμαστε περήφανοι που σήμερα ανταμώνουμε στον δρόμο του αγώνα με όλους τους εργαζόμενους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, είναι δίκαιος. Θα ανταμώσουμε ξανά στην πανεργατική απεργία, στα συλλαλητήρια. Συνεχίζουμε, δεν υποστέλουμε τη σημαία. Ο νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά.